Αντώνη, τι. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Αυτό συνήθω το λέμε. Όχι, το λέμε. Εγώ θα έπρεπε να πω για τα φώτα, η ορχήστρα. Μαζί μα τον Πάσο. Και βγαίνει ο τραγουδιστή και λέει: πάμε τώρα λίγο να ανέβουμε. Και ξεκινάει με το άραγε. Πώ να ανέβει με το άραγε, βρε παλικάρι. Πε μου λίγο. Ποτέ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά, δεν έλεγε. Εντάξει, καλή διασκέδαση, καλή βραδιά. Ο Καρά έλεγε καλή βραδιά. Και τον Καρά, λέω, επειδή πε Καρά. Με κρεατάκια πάντα. Μπράβο, ναι, αυτό. Και μετά βγαίνει και ακούμε το. Καλά. Δεν έφερα κουλούρι σήμερα, επειδή άργησα λίγο. Συγγνώμη. Εγώ το ίδιο, είπα, θα μην αρχίσω. Αντώνη, ζητώ συγγνώμη, φίλε. Πήρα μόνο μου. Α, και δεν κράτησε λίγο να φάμε. Όχι, απλά δεν πήρα το καλό. Πρέπει να κάνουμε ένα deal με τον Ζουλιά να μα τα φέρνει έτοιμα εδώ, όταν ψαχνόμαστε. Μπράβο. Εδώ πρέπει να τη λάω και σε αυτό. Εντάξει. Ανάλυσε το bindypress.gr. Τώρα μπαίνει στην δική του ευθεία να σηκωθεί και σαν site. Για να μα χαίρεστε. Πότε? Είδες, πότε και εσύ τώρα. Διάλεξε. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Το έχουμε. Τώρα. Φορτσάλουμε. Μέσα Απριλίου. Να σου πω γιατί τη Δευτέρα Πρωταπριλιά θα πούμε ότι ανεβαίνουμε, δεν μπαίνει κανένα και θα είναι έτοιμο. Μπράβο. Και δεν μπαίνει κανένα. Μπράβο. Ψεύτες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάντα εμείς το διασκεδάζουμε. Να ξέρετε ούτως ή άλλως αυτό το project είναι πρώτα απ' όλα διασκέδαση για εμάς και οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Σαν αποθυμένο το βλέπω εγώ. Να σου πω κάτι και να μην κάνουμε καφέ. Αυτά τα meeting για καφέ να πούμε που μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Καλά είναι καφέ. Δεν συζητάμε ποτέ τίποτα για το project. Είναι meeting. Ούτως ή άλλως, για να ξέρετε παιδιά, σε όλες τις δουλειές, όλα τα meeting, είναι το μεγαλύτερο χάσιμο χρόνο που υπάρχει. Δεν έχει βγει ποτέ κάτι στα meeting. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ναι, γιατί άμα δεν σου τύχει κάτι την ώρα δουλειάς, να το καταλάβεις τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Στη θεωρία. Στη θεωρία. Δεν γίνεται δουλειά στη θεωρία, παιδιά. Η πράξη. Γι' αυτό και εγώ είμαι πάντα ότι ωραία πήγε στη σχολή. Ωραία, έλα εδώ να σου μάθουμε δουλειά τώρα. Έτσι γίνεται. Έχουμε και δύο νέα μέλη. Ήρθαν τα παιδιά χθες, τα τσεκάραμε. Θα τα εντάξουμε σιγά σιγά στην οικογένειά μας. Μεγαλώνει η οικογένεια του Ιππρέας. Εμείς εδώ ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ποδοσφαιράκι μας, το αγαπημένο μας άθλημα, που θα έχει αγωνιστική. Επιτέλους, κάναμε λεφτά με τις εθνικές, ωραία ήταν. Έβγαλες, ε. Μας άνοιξε. Ναι. Μας άνοιξε. Ναι. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε το cash out της εθνικής. Σωστό timing. Αλλά καλυφθήκαμε. Ο Πιάνης βιάστηκε. Ε? Ο Πιάνης βιάστηκε, ο διαιτητής θα δίνει όλα για μας. Ναι. Καλός άνθρωπος. Θύμισε εποχή Γκαγκάτση Βασίλη. Αυτή η διαιτησία, ε. Ναι, ναι, θύμισε. Βγαλμένη από. Βγαλμένη από τα σενάρια, τα ωραία. Που πήγαμε, παίξαμε Euro και Πορτογάλη δεν πήρε μισό σφύριγμα μέσα στην έδρα τους δυο φορές. Δυο φορές. Σφύριγμα δεν πήραν οι καημένοι. Μοιράζει. Από τότε βέβαια οι Πορτογάλοι ελέγχουν όλη την UEFA, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν θέλετε καμιά μαγιά. Α, δεν το γνωρίζει αυτό. Ναι, ναι. Παντού είναι. Σου λέει εντάξει. Παντού είναι. Μια φορά και έγινε. Έτσι είστε. Παντού είναι. Παντού. Έτσι είστε. Παντού δεν υπάρχει. Από τότε ξεκίνησαν. Πήραν και Euro με γκολ του Έντερ. Η πρώτη φορά που εκτέθηκα στη ζωή μου. Έγραψα πριν το παιχνίδι, όχι σε χαβαλέ συζήτηση στο Facebook με ένα φίλο, ότι εγώ το μόνο έντερ που ξέρω είναι το κουμπί στο πληκτρολόγιο. Και πήγε και μόνο το κουμπί της καρκέρας του. Το άστο του Φερνανδάου, φίλε. Αυτά έτσι είναι. Σωστός. Είχαμε πάει με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου σε μια εκκλησία στο Άρνεμ και ευχηθήκαμε εκείνη τη μέρα. Κανονικά πήγαμε μέσα στην εκκλησία. Δεν ξέραμε τι είναι, καθολική, διαμαρτυρόμενη. Δεν είχαμε ιδέα, έλαξα πολύ. Εικόνε, είχε και εκκλησία, εκκλησία πες μέσα. Ήταν εκεί μια μεγάλη εκκλησία. Όχι στο Άρνεμ. Στην Ουτρέχτη πήγαμε. Στην Ουτρέχτη ήμασταν. Για κάποιο λόγο. Αδιευκρίνηστο. Θα είχε ρε πόημα το απόγευμα. Ναι, και πήγαμε εκείνη τη βόλτα την παραδοσιακή. Πρωτάθλημα έχουμε. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν, ναι. Δεν έχω εισιτήρια για την Ξάνθη. Θα ξεκαθαρίσουμε στο παιδιά εδώ στον αέρα γιατί τηλέφωνο είναι. Φτάνει. Πάνε. Από τώρα. Τι από τώρα, δεν μια εβδομάδα. Τι με αυτό ήταν κακό. Τι ήταν δύο εβδομάδε ναι. Το παιχνίδι να γίνει. Πότε θα γίνει. Τι θα κάνουν, έχει κανένα. Δεν έχω κανένα παιδί. Δεν μου έδωσε που με κυνηγάει ο Πάκο. Η καλύτερη ξέρει ποια είναι για να. Μια και άνοιξε του φίλε, εγώ μόνο ένα θέλω. Και άλλοι 200. Ένα θέλω. Δεν είναι τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Έχει ωραίο παιχνίδι ο Ολυμπιακός Ατρόμητος που δεν θα το δούμε λογικά γιατί μας το δούμε. Πότε παίζουν, Κυριακή δεν παίζει. Ναι, πάνω στο εμάς παίζουν. 7.30 παίζουν. 7.30 είναι εκείνο που το δικό μας το δείχνει η ΕΡΤ. Ναι, που πάει 7 ο Πάοκ λόγω ΕΡΤ. Ναι, ωραίο παιχνίδι. Είμαι περίεργος να το δω. Ποιο άλλο είναι.
Βασικά είναι παιχνίδι το οποίο θεωρητικά δεν καίγεται κανείς από τους δύο. Δηλαδή ούτε τρόμος νομίζω μπορεί να βελτιώσει τη θέση του, ούτε Ολυμπιακός ούτε να βελτιώσει, αλλά ούτε να κινδυνέψει. Μπαίνει ξένος διαιτητής μετά το αίτημα του Ατρομήτου να μπαίνουν και στα δικά του παιχνίδια ξένοι διαιτητές, έστω και αν κατόπιν ερωτήσει έγινε αυτό και στο πρώτο παιχνίδι του Ατρομήτου ήρθε διαιτητής από το Αζερμπαϊτζάν. Επιστρέφει ο Γκεστράνιος. Καλός ήταν αυτός στο ΠΑΟΚ. Που ήταν στο. Συμπαθητικότατος. Στο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει εκπληκτικά παιχνίδια για την μάχη της σωτηρίας. Υπάρχει ένα λεβαδιακό σπασγιάννα. 5 και 4. Το οποίο είναι από αυτά, ναι, αυτά τα παιχνίδια που στοιχηματικά αν το δεις, αν παίξεις άσολες ή θα πληρωθώ ή θα πέσουν. Ναι. Οπότε, θα πέσει, ναι, οπότε είσαι. Όχι, λες ότι ξέρεις τι, δεν έχω να τους πω τίποτα. Δεν, έχουν, δεν θα μου φταίνε. Άμα χάσουν, άμα δεν κερδίσουν. Τα Γιάννα είναι σε μυστήριο φάση γιατί δεν είναι ότι έχουν λεβαδιακό πας τώρα, έχουν και όφι πας την εβδομάδα. Ξύλο και εκεί. Τα Γιάννενα φέτος είναι ο λιγότερο ακίνδυνος, ο πιο ακίνδυνος πας των τελευταίων χρόνων. Πού είναι και η πιο ακίνδυνη ομάδα των τελευταίων χρόνων, δηλαδή πραγματικά δεν βλέπω πάνω από τρεις φάσεις κάτι παιδί τους. Δηλαδή ο Λεβαδιακός, εκεί με τους μαύρους, κάτι να αγγίσει, κάτι τέτοιο, ένα κοντό που είχαν, ένα ζώο παπακίτα που ήταν. Πάντα καταφέρουν κάτι να βρουν. Κάτι να βρουν μεσοεπιθετικά εκεί, κάτι να παίζει το χώρο. Και ο Μαρκόφσκι, λίγο ξύλο, μπουνιές, κλωτσιές εκεί. Έβγαιναν οι φάσεις. Βγαίναν τέσσερις πέντε φάσεις στο παιχνίδι. Στον μπάς, παιδιά, δηλαδή, όχι, δεν παλεύεται. Ο μπάς είναι πολύ δυσκύλιος φέτος. Και κάποτε είχε και τα στημένα, δηλαδή στημένες φάσεις. Κάτι έκανε. Ένας Τζιμόπουλος, ένας Μιχαήλ, ξέρω εγώ, όταν είχαν τον Μαυροπάνο, τον Πέριο, δηλαδή, το παλεύανε, τώρα δεν έχουν ούτε αυτό. Και παίζει τώρα δύο παιχνίδια ο μπάς, που αν δεν πάρει ένα τουλάχιστον. Τελείωσε. Κινδυνεύει και να μην πει στον μπαράζ. Ναι. Ναι. Κινδυνεύει να πέσει κατευθείαν, γιατί είναι ένα βαθμό διαφορά νομίζω. Σφίγγει. Εκπληκτικό, έχει τεράστιο ενδιαφέρον το Λεβαδιακό Γιάννη. Και δεν είναι ότι έχουν στο μυαλό τους οι ομάδες και το δεν ξέρουν τι θα γίνεται να διάσω. Δεν μπορούν να πούνε ότι α, εντάξει, μπορεί να μην γίνει. Και... Ελλάδα είμαστε, έλα μωρέ. Γλιτώσουμε, δεν μπορείς να παίζουμε αυτά. Υπάρχει έξυπνη τοποθέτηση του Υπουργού Αθλητισμού χθες ότι θα γίνει. Θέλετε, δεν θέλετε. Άρα λοιπόν τους βάζει όλους σε μια πρίζα, εκεί που τα έχουν βρει μεταξύ τους. Εντάξει, ναι, θα τη βγάλουμε την άκρη και όπως πάντα. Αρχίζει λίγο ένα μόδιασμα, μήπως δεν. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα τηλεοπτικά, άρα. Πρώτον. Πράγματα... Δεύτερον, αυτόν, επειδή παίζει και η πολιτική στη μέση, όπως καταλαβαίνουν οι ομάδες του ότι δεν μπορούν να παίξουν όταν απέναντί τους βρίσκονται σε στιγμή εκλογών. Ναι. Δεν νιώθουν ότι μπορεί να πιέσουν, ξέρουν ότι ο άλλος δεν έχει τίποτα να χάσει. Σου λέει εκλογές. Έχετε, εγώ μπορώ να έχω δει στο μυαλό μου ότι αυτό θέλω να κάνω. Και αυτό είναι σωστό, το ξέρει. Δηλαδή, όταν είμαι κυβέρνηση και ξέρω ποιο είναι σωστό, δεν θα σε αφήσω να με λυγίσει. Γιατί θα πάω να πουλήσω ότι κάνω το σωστό. Μπορεί σε άλλα 15 θέματα να κάνει το λάθος. Αλλά και που κάνω το σωστό, θα το τονίσω. Και εδώ μιλάμε για ένα εμπορικό προϊόν που ασχολείται ο κόσμος. Ξέρει ότι ο συνεταιρισμός Super League είναι. Πού η κυβέρνηση έριξε και λεφτά στο κάτω-κάτω τη γραφή. Έχει ρίξει και λεφτά η κυβέρνηση φέτος στο κάτω-κάτω τη γραφή. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλήσει. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Στο ίδιο ύφος παιχνιδιού, αλλά με ομάδες. Μικρότερης επικινδυνότητας για υποβιβασμό, αλλά δεν έχουν καθαρίσει ακόμα. Είναι επίσης το παιχνίδι του Σαββάτου στις 7.30 του Λάρισα Τρίπολη. Εδώ ψάχνουμε τον Άνετο. Ναι. Ο νικητής είναι ο Άνετος. Εδώ είναι βολικό το χ που του δίνει στο 2.55. Είναι, ναι, πάνε και 2 στο 28 και μετά είναι ο Πας με 23 που παίζει με, με τη Λεβαδιά που έχει 20. Εδώ θα περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει το Λεβαδιακό Πας και αν δεν έρθει διπλό. Πότε είναι το ένα, πότε είναι το άλλο. Το ένα είναι στις 5 και 4 και το άλλο στις 7.30. Και το Λαμία Πανιόνιος είναι εκεί κοντά. Ψιλοκαθαρισμένη είναι αυτή. 30-29 είναι. Ναι. Σάββατο παίζει η Τρίπολη, ε. Ναι, όλοι αυτοί Σάββατο παίζουν. Ξεκούραση στην Τούμπα. Ωραία. Καλό είναι το χι, βολεύει. Μία μέρα περισσότερο ξεκούραση στην Τούμπα. Ναι, ναι, και το παιχνίδι. Εδώ περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν. Δεν θα βγει διπλό του πας, μετά οι άλλοι φυλάκια. Ναι. Οι άλλοι μετά. Εγώ, μετά τώρα είναι μια κόκκινη έτσι για να δει το ξεκάρφωμα. Μια χαρά. Ναι. Εκεί ήθελα να τονίσω χιλιά μου, το όπτυξε. Ναι, 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 ναι. Την κόκκινη, ε. Έκανα και από την Τρίπολη ποιος θα θυσιαστεί να μην παίξει η Τούμπα.
Θα βρούμε έναν. Θα βρούμε έναν. Αυτοί δεν θέλουν να έχουν θέμα στον άξονα τη μεσαία γραμμή του. Εδώ δυνατό του κομμάτι να είναι γιατί άμα. Ναι. Εντάξει, στα στόπερ δεν έχουν βάθο, είναι η αλήθεια. Είναι μετρημένοι. Μετρημένοι. Ε! Πες μου, πλήνε βάλε. Ένα κότσιρα και ένα. Του βρήκαμε ήδη. Ναι. Ναι. Για να μην ψάχνουν οι άνθρωποι, να τι πούμε εμεί. Νομίζω εκπληκτικό παιχνίδι είναι και το Άρης Όφη. Γιατί ο Άρης είναι πρώτο παιχνίδι τη Κυριακή. Ναι. Ο Άρης είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ισχύει. Εντάξει, παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Έχει μια τακτική συνείδηση πολύ σοβαρή. Αν ήταν μια ομάδα που δεν ήθελε διακοπή, είναι αυτή. Ναι. Γιατί πάντα η ομάδα που έχει ρυθμό δεν θέλει να. Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη υπάρχει ο Όφης, ο οποίος πρέπει να κάνει σε κάποιο παιχνίδι υπέρβαση. Και έχει δείξει ο Όφη ότι ειδικά σε εκτός ένας παιχνίδια μπορούσε να πάρει αποτελέσματα και δεν τα πήρε από συγκυρίες. Συγκυρίες. Ακόμα και το ΑΕΚ Όφη το 1-0 και εκεί μπορούσε να κάνει ζημιά. Ναι, γιατί ξεκινάει το μάτς με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Και με πέναλτι που δεν δόθηκε. Και με πέναλτι που δεν δόθηκε. Ναι. Το ΑΕΚ μονιτορικός πιστεύω ότι. Ο Όφη καίγεται για νίκη όμως, έτσι. Ο Όφη δεν θα έχει και το Γιακουμάκι. Ποτέ είδα. Δεν θα έχει το Γιακουμάκι. Τι άλλο έχει μπροστά ο Όφη. Το Βγό. Ο καλύτερος επιθετικός στόπερ της ιστορίας των επιθετικών. Κόβει τα πάντα. Και τα δικά του. Και. Έχει και ένα βασιλιάρο, ναι. Όχι αυτόν τον παίζει στο 10. Όφη. Το υδραυλικό. Πως είναι εκεί που βάλει τον κόσμο στο Καρεσκάκι. Πολύ δυνατός. Ναι, και για κορυφή λέμε. Ο Βγό, όντως, παιδί, εγώ δεν έχω δει στη ζωή μου επιθετικό να κόβει τόσες μπάλες της ομάδας του. Το Νέιρα έχει. Ο Νέιρα είναι soft γενικά, αλλά ψηλό την ξέρει την παλίτσα. Ο άλλος, πώς λέγεται. Ο Βάζ ή ο Σόουζα Φερέιρα. Ο Σόουζα είναι ο πλάγιος. Ο Σόουζα είναι ο πλάγιος. Και ο Βάζ είναι πλάγιος από δεξιά. Ο Βάζ. Έχει πάρει δύο τρεις. Ένας πρέπει να αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι που πήγε να στερήσει τη ζωή από έναν. Ο Σακόρ, ο Νορβηγός αυτός. Ναι, Νορβηγός, θα δεν το λες και. Βίκινγκ. Μαύρος Νορβηγός. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει, τι, μαύρος Πόντιος δηλαδή. Ναι, πλήσεσαι. Ήταν ο μαύρος Πόντιος. Ναι, το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα και εγώ. Τι να κάνουμε. Πάμε στο Ξάνθη ΠΑΟΚ που νομίζω ότι παιδιά. Το 1.42 που το βλέπω τώρα είναι να βάζουμε για κανένα. Πω. Τόσο πολύ το δίνει. Ένα 50 ξεκίνησε. Έχει πολύ. 50, μην έχω. Πολύ σου φαίνεται, ναι. Αυτοί το ρίξανε. Εσύ το ρίξες. Μετά απουσίες έχει ξανά. Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές απουσίες. Έφαγε την κόκκινη ο άλλος. Όχι και στις αγωνιστικές που πλακώθηκαν με τον Παπαδόπουλο. Ο, πώς λέγεται, Ραγκέροβιτς. Ραντόνοβιτς, πώς λέγεται. Μπροστάλες. Ναι. Ένας, δεν παίζει ο Μελιόπουλος, δεν παίζει. Αρκετοί τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιοι είναι. Και η Ξάνθη δεν έχει κανένα βάθος να πεις ότι δεν παίζει με αυτά τα παιχνίδια. Δεν καίγεται κιόλας γιατί είναι στους 29 νομίζω και έχει ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης εκεί. Πάει 32 το 32. Ναι. Ξάνθη είναι 29, ναι. Στοιχηματικά να το δούμε, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος έχει 10 βαθμούς. Και πρέπει να φτάσει 12. Πρέπει να φτάσει 12. Για να πάρει τον πόνο στο τηλεοπτικό. Ναι, και επειδή δεν βλέπω να κάνει δύο ισοπαλίες για να το κάνει. Ας κάνει μια νίκη. Ναι, και το πλέον πιθανό παιχνίδι είναι αυτό με τον Πανετολικό. Πού είναι αυτό? Ο οποίος Πανετολικός είναι αδιάφορος. Νομίζω είναι πρώτη τελευταία, τελευταία αγωνιστική. Είναι. Γιατί να μην το κάνει τώρα 11 φράγκα. Δεν ξέρω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Είμαι εγώ. Είναι 14 Απριλίου. Ναι, γι' αυτό βλέπεις ότι προσπαθώ να το θέσω λίγο κομψά, όπως έλεγε. Το 11 το έχω δει. Το 11 το έχω δει. Μπορεί να μην το πιάσουμε. Αξίζει όμως. Ακριβώς αυτό. Για το ρίσκο. Δηλαδή να ψάξουμε κάπου μια νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης για να. Πάει το παιχνιδάκι. Για να πάρει. Γιατί κατάλαβε να μην δεν έχει και μια κάλυψη μετά στο χέρι, φίλε. Ναι. Έχει μια κάλυψη. Έχει και παθαίνει. Δεν κάνει 74 φορές το παιχνίδι. Όχι. Βέβαια, ο Απόλλωνας στις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει να το έχει αφήσει λίγο. Το έχει λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν παίζει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά 11 φράγκα, ρε φίλε, κάτσε. Προκλητικό. Προκλητικό. Σαν να μου λέει παίξε. Νόμος, το αφήνεις να ξεκινήσει και. Μα το αφήνεις να ξεκινήσει και χάσει κανένα δύο ευκαιρίες, θα πάει στο 9. Κατάλαβες το πρόβλημα. Και άμα φάει δύο ευκαιρίες, θα ανέβει. Ναι, αλλά πόσο να ανέβει από το 11.
εκεί είναι το θέμα. Μάλιστα. 12.30 πήγε. Όλα τα. Τι σε ενημερώνουνε, τι έχεις ειδοποιήσει. Όχι, έχω το ανοιχτό, τι είναι το πρόβλημα. Έχω ανοιχτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Και το Ολυμπιακός Ατρόμητος νομίζω ότι είναι πρόκληση το 1.38 του Ολυμπιακού. Είναι πολύ μικρό ποσοστό για αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι για live, έχει, ναι. Αυτό είναι για live. Ξεκίνησε 1.38. Λίγο σοβαρός ήταν ο Ατρόμητος, θα φάνει αυτό από τα 10 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή... Ο Ατρόμητος ή μπαίνει ή δεν μπαίνει. Ναι. Δεν είναι ομάδα, δηλαδή που δεν την καταλαβαίνεις. Θα βγάλει ένα γκολ, δεν θα βγάλει ο Ατρόμητος. Φαντάσου να πούμε τώρα το 1.38 μπορεί εύκολα να γίνει στο 62.50. Εδώ περιμένεις. Βάζεις αυτό το 8.5, ωραία διάδα, ε, Ατρόμητος από όλες μήνες. 10 ευρώ. Ποιος είχε 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. 5-10 ευρώ. Ξέρεις πόσα 10 εγώ έχουμε πετάξει. Ε, το βάλετε τώρα αυτά λοιπόν. Ε, τον... Τώρα που το συζητάμε. Μου θυμίζεις εκείνο το... το 32 απόδοση. 1.062 ευρώ. Μου θυμίζεις το 32 απόδοση στο... Όχι. Ποιο? Αυτό που βγήκε. Ποιο? Το Όφι Ολυμπιακός, το Άσο ημίχρονο. 32 απόδοση. 32 απόδοση. Το Όφι Πάοκ μια φορά με τον Αναστασιάδη. Που χάσαμε 3-1. Α, το μάτς που είμαστε ναι, στο αεροπλάνο και οι παίκτες ζητούσαν να τα ξεκινήσει, όχι. Ναι. Τελικά πήγαν και έγινε και παίξαν, και παίξαν οι άλλοι. Εκεί ο Όφι διαλυότανε, κατέβηκα στο μήχρονο να πάρω νερά και μου χτυπούσαν την πλάτη. Ο Φιτζίδης, έλα ρε φίλε, εντάξει δεν πειράζει, έτυχε. Μα χτυπώντουσα και από πάνω. Έτυχε, δεν φταίμε εμείς. Μπήκαν τα γκολ, το πέναλτι, το ένα τ' άλλο. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή ήμασταν στο Ηράκλειο το πρωί, χαρά Θεού, και συζητούσαν μεταξύ του τι θα γίνει. Τελικά το μάτι θα γίνει. Βρήκαν, τα δώσαν στου διαιτητέ τι έγινε. Θα δώσουν. Το μήχρονο τελικό του Office και το με τον Μπάουκ ήταν 36 φράγκα. Όχι ότι έγινε κάτι. Γιατί τώρα μπορεί να πάρει στο μυαλό του. Γενικά ο τρόπο που προσεγγίζουμε το στοίχημα είναι ο εξή. Υπάρχουν αποδόσει οι οποίε δεν προσεγγίζονται ποδοσφαιρικά. Είναι λάθο. Δηλαδή 8,5 φράγκα στον Απόλλων στον Ατρόμητο είναι λάθο. Και 84 και στο Χ. Το 12,5 φράγκα στον Απόλλωνα είναι λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι το 12,5 αξίζει να παιχτεί. Αυτό. Ως απόδοση. Ποδοσφαιρική γιατί... προσέγγιση καθαρά. Οκ, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ. Ντάνος. Ντάνος. Γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει αδειάσει. Δεν έχει κίνητρο. Ναι. Έγινε ό,τι έγινε και με τον Ολυμπιακό, ειδικά. Δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανέναν αν θα γίνουν αυτά τα 20 λεπτά ιδέα. Γίνουνε. Δεν του λέει και τίποτα. Και να γίνουν απλά το μόνο που θα είναι ότι θα κλειδώσουν το μείον 3. Ένα επιπλέον μείον 3, γιατί ένα μείον 3 πήρανε. Mm-hmm. Η όποια σκέψη, μήπως και βγαίναν πεντάδα, έχει εγκαταληφθεί. Ο όποιος φόβος, μήπως και πάμε προς τα κάτω, έχει και αυτός εγκαταληφθεί. Ειδικά. Συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός γενικά έχει ένα δίμηνο στο οποίο είναι σε μια φάση. Μα τελειώσει η χρονιά. Θα πάμε σπίτια μας. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι δύο άδειων ομάδων, δύο κενών ομάδων, που η μία έχει το κίνητρο του μπόνους του τηλεοπτικού. Αυτό είναι. Δεν είναι ισοδύναμες. Ο Απόλλωνας. Σίγουρα και αλλά δεν είναι και άπαλοι. Έχουν 4-5 παίκτες. Έχουν εκείνον τον Πεντινέλη, έχουν εκείνον τον Ντούρσο, έχουν εκείνον τον Αρχιλάλ μπροστά, έχουν εκείνον τον αξιοπρεπέστατο, τον αριστερό, τον Μπακ, που είναι τον Αργεντίνο, ο Μεξικάνος, τι είναι, ένας που μοιάζει με Μεξικάνος, τον Αργεντίνο. Ο Ντεφετερίκο. Ο Ντεφετερίκο είναι αυτός ο Πεντινέλη, είναι αυτός. Ένας τώρα που πήραν τον Γενάρη. Έχουν 5-6 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Αυτό. Μέχρι εκεί. Φτάνει, είπαμε. Ναι. Για κάποιο λόγο είναι τελευταία. Δηλαδή, δεν είπαν απλά ξύπνησα μια μέρα και είπαν «Α, παιδιά, ποιος θέλει να βγει τελευταίος, κανείς θα βγούμε εμείς». Ο πιο πετυχημένος όρος που έχω ακούσει εγώ για ποδοσφαιριστή από προπονητή είναι ο κανονικός ποδοσφαιριστής. Είναι τόσο απλό, ωραία, αλλά φωτογραφίζει μια κατάσταση. Συμπεριέχει όλα, νομίζω. Ναι, γιατί ο Άρης το Γενάρη πήρε τρεις κανονικούς ποδοσφαιριστές. Τέσσερις. Απλά ο ένας δεν έπαιξε ακόμη ο Τόνσο. Mm-hmm. Οι τρεις κανονικοί ποδοσφαιριστές που έγιναν κομμάτι του γκρουπ άμεσα
είναι αυτοί που άλλαξαν σε συνδυασμό με την προσέγγιση του Παντελίδη την τακτική όλη την εικόνα του Άρη. Αν τον ανέβασαν κατακόρυφα, σίγουρα. Γιατί, κανείς δεν είναι top. Δεν πήραν τον Κριστιανό Ρονάλντο. Είναι η χημεία τώρα που βρήκαν εκεί πέρα. Είναι σύνδεση χαρακτηριστικών, βγαίνει. Αυτό είναι το ήρεξη κλειδί. Η σύνδεση χαρακτηριστικών. Την οποία σύνδεση χαρακτηριστικών έκανε μια τέλεια ομάδα μόνο με κανονικούς ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω, παιδί μου, να κάνεις παπάδες. Θέλω αυτά τα τρία πράγματα που απαιτεί η θέση σου να τα κάνεις. Αυτά μπορείς, μπορώ. Είσαι κανονικός ποδοσφαιριστής, μπράβο, αλικάρι μου, μπες, παίξε. Σε συνδυασμό με το αθλητικό στοιχείο, ότι πρέπει να το έχεις. Χρειάζεται. Δηλαδή, χαρακτηριστικά εντάσσουμε και το αθλητικό κομμάτι. Ωραία. Γιατί ξέρω εγώ και τα τρία παιδιά αυτά ήταν έτοιμα. Παρότι δεν είχαν αγωνιστική δράση, ο Λάσον, οι άλλοι δύο είχαν. Ακόμα και ο Λάσον, δηλαδή. Μπήκε. Γι' αυτό λοιπόν ο όρος κανονικοί ποδοσφαιριστές πάντα στο μυαλό μου είναι πιο ψηλά. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Ο Σόλε, κανονικός ποδοσφαιριστής. Ο Ερίκη, σαν στοιχεία, έχει πολύ πιο έντονα που παίζουν διαθέσεις. Αλλά με την κανονικότητα έχει μάλλον. Ναι, αλλά δεν είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Είναι κάτι άλλο. Είναι showman. Τι έκανε τώρα τον Χαζογερούσε στον Ήμινο χθες. Τον βρίζει μισή Αίγυπτος, τι έγινε. Ναι. Ναι. Τον έπιασε η κάμερα κάποια στιγμή, δεν ξέρω το που κοιτούσε και αυτά και λίγο. Σου λέω ότι ακούσε ότι πιντάει, έρχεσαι εσύ και μου βάζει τον ύμνο τώρα. Χάχαχα. Πώς δεν είπες ναι, με το που πάνε ξεκινήσει ο ύμνος να πει μια αβάντη, μαέστρο. Δικό σου. Τέλος πάντων, πάμε στο διαλυματάκι το διακριτικό που κάνουμε πάντα. Στο σοκ. Γιατί είμαστε ποιοτική εκπομπή. Δεν δίνουμε βάση στο εμπορικό κομμάτι. Είμαστε σαν την. Ποια? Σαν τη Φαραντούρη του ραδιοφώνου. Μαρία. Που δεν έχει πει ότι μάνα τη. Έλα, πάμε. Υπάρχει και το Ηρακλής στο ξαδρά μας στις 3 η ώρα, Γιώργος Ματζούκης. Σκοταζόγλιο δεν είναι. Ναι, μην πούμε κανένα χοντράδο. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Έχουμε ήδη ενδεκάδες από το Ηρακλής στο ξαδρά μας. Γιαγκιόζης, Κουτρομάνους, Βιτλής είναι αυτός. Ναι. Ο Ζιαμπάρης, ο Μουνιώθ, ο Παναγιωτούδης, ο Κοστούλας, ο Ρόβας, ο Ντούνης, ο Κλέιτον και ο Γναβούγου. Πώς λέγεται αυτός. Ένα άλλο δεν έχει, ρε. Ένα γκάι. Έτσι τον έντονο τον φόρ. Ε. Είναι άλλος αυτός. Α, δεν είναι ο γκάι. Πώς τα βόλεψα εγώ έτσι. Στον πάγκο ο Γρηγοριάδης, ο Φανίδης που τον πίστευα για top ταλέντο. Ορφανής της Ξάνθης. Ξάνθης. Κάπου θα λοξοδρόμησε μάλλον. Τον πίστευα τον υποδοείδα. Παπαδόπουλος, Κουκόλης, αυτός είναι την Λαμία Κουκόλης, ο Στόπερ, αυτός δεν είναι. Παπαδόπουλος, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος στα πιο πάνω, ο Στάμου και ο Παυλίδης είναι η αποστολή του Ηρακλή. Μέγκα, Σιώπης, Πεταβράκης, Λουγκαλάς λογικά, Καψάλης, Ανδρέου, Πατράλης, Μακρύς, μια 10-15 εκατομμύριων του ΠΑΟΚ βλέπω μέχρι τώρα. Ο Ροτζίρο, ο Μπαϊκαρά και ο Κρητικός είναι για την ομάδα της Δόξας στην Ενδεκάδα. Λαμπύρης, Λεβιθόπουλος, Σαμπανίδης, Αυγενικού. Πού είπες Αυγενικού, Παθρακικό. Όχι το. Στα Γιάννα. Καλά θυμούνται, ναι. Λεμονής, Κρούς και Πέρεθ η Ενδεκάδα της ομάδας του Πέτρου στο Ήλα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η δεκάδα, θα συνδεθούμε παρά 10, θα κλείσουμε παρά 10 μάλλον για να συνδεθούμε και με τον Καφτατζόγλιο και το Ηρακλής, δόξα δράμας. Τι έλεγες, Αντώνη, στην Ανάπαυλα? Έλεγα για τις σκέψεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ για συνεργασία με ομάδα της Πορτογαλίας. Βασικά αυτό ξεκινάει από μια κουβέντα που στον ΠΑΟΚ εσωτερικά πήγε να ξεφύγει κιόλας το τελευταίο τρίμηνο όσον αφορά το πώς ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πείσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που βγαίνουν και είναι έτοιμοι να βγουν από τις ακαδημίες τους, από τις ακαδημίες, το πώς θα τους πείσει να υπογράψουν γνωρίζοντας την δυσκολία να βρουν στην πρώτη ομάδα και γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν συνθήκες για μια δεύτερη ομάδα να παίζουν όπως προσπάθησε χρόνια που έχω να παίξει. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση διαμορφωμένη έτσι ώστε να μην υπάρχει λύση για μετάβαση από ποδόσφαιρο ακαδημιών σε ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Ακόμα δεν πάθες πίσω τις β' ομάδες.
Δεν μπορούν. Από τη στιγμή που μιλάμε τώρα 4 χρόνια που το προτείνει και δεν το θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι και ανίκανοι. Πιστεύω ότι είναι και ανίκανοι. Θα κάνουμε πάλι την κουβέντα το γιατί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να λέγονται τεχνοκράτες δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς μπορούν να βιώσουν μια κατηγορία η οποία θεωρείται. Βασικά δεν θέλω να λέγονται τεχνοκράτες, θέλω να λέγονται πρόεδροι. Πρόεδρε, πάμε να κάνουμε το τεστ, να κατεβούμε, να φωνάξουμε ένα πρόεδρο, να το ξεκινήσουμε. Ναι. Σαν πατρού που θα έλεγε κάποιος. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια του Μάριο Μπλάνκο, νομίζω με τη Φαϊρένση στην αρχή και με την Ακαδέμικα τώρα. Και τώρα με την Ακαδέμικα. Να δημιουργήσει συνθήκες ο ΠΑΟΚ, δημιουργήσει β' ομάδα ουσιαστικά στην Πορτογαλία. Η Ακαδέμικα πέφτει. Η Ακαδέμικα στη δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη, γιατί εγώ νομίζω. Δεύτερη κατηγορία. Έτσι νομίζω. Είναι παραδοσιακή ομάδα της Πορτογαλίας, εντάξει, συνήθως είναι στην πρώτη. Είναι σημαντικό να ακούσει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, το οποίο του λέει ο ΠΑΟΚ, ξέρεις, έλα να υπογράψεις εδώ να μείνεις εδώ. Μα ο νεαρός ποδοσφαιριστής λέει, γιατί να μείνω εδώ εσύ, αφού δεν θα με έχεις στην πρώτη ομάδα. Πού να παίξω στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν. Είναι τρίτη στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτη είναι η Πάσος Φερέιρα που θα ανέβει. Η φαρμακολίτρα, τι είναι αυτή, δεν ξέρω. Πραγματικά. Φαρμακολίτρα. Η φαρμακολίτρα, θα την πούμε έτσι, που στάζει σε χιλέρ, κανένα πρόβλημα. Και η Ακαδέμικα είναι τρίτη. Και η ιδιαίτερη πατρίδα του δάσκαλου, η Εστορή, είναι τέταρτη. Δεν ανεβαίνει. Όχι, δύο βαθμού διαφορά έχει. Η Ακαδέμικα μπορεί και να ανέβει. Τώρα θα δεχόταν ποτέ μια ομάδα πορτογαλική να πάρει σαν ομάδα αλφαθνική τη Πορτογαλία. Να έχει ένα τέτοιο ρόλο. Εντάξει, δεν θα γεμίσει και το ρόστερ της, να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους φαντάζομαι και αυτοί θα τους έχουν πει και θα ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν. Που μπορούν τουλάχιστον να πάρουν μια ευκαιρία. Κοιτάξτε τώρα, αν το δούμε ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι σαν το δικό μας πάνω κάτω, δεν νομίζω ότι έχει τεράστιες διαφορές. Εντάξει, ας πούμε ότι οι top ομάδες είναι λίγο ανώτερες από τις δικές μας. Αυτό αποδείχτηκε και όλα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Γενικά από εκεί και κάτω, ατρώμεντες σε την Μπράγκα, δηλαδή δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη, τα γήπεδα είναι χειρότερα. Έχω δηλαδή κάτι, έχει κάτι τραγικά γήπεδα. Έχει κομπότησα αρίνα αρκετά εκεί, από ό,τι βλέπω σε κάτι θυμιότυπα. Κάτι λακκούβες. Ναι, όχι τόσο χλωτάπητας όσο το περιβάλλον, δηλαδή βλέπεις κάτι εκεί πίσω, βλέπεις κάτι πολυκατοικίες. Τουλάχιστον στη Λιβαδιά το νεκροταφείο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται το νεκροταφείο, φίλε. Μόνο αν πας πρώτη φορά και ακούς το 80 να μάχει κόσμο να κερδίζει ο Λιβαδιακός 1-0 και στο 80 ακούς τους νεκρούς παραξενεύεσαι λίγο, αλλά απλά θέλουν να στείλουν την μπάλα στο νεκροταφείο, κατάλαβε, να κερδίσουν χρόνο. Το μόνο παράδειγμα που έχουμε είναι η παρουσία του Πέρκα στη Τούμπα, που ήταν καταλυτική για την καριέρα. Αλλά και δεν ήταν ένα ήταν καταλυτική γιατί λειτουργήσε πολύ το timing. Ο Πέλκας ασχολήθηκε με αυτό, γιατί έφυγε, πρώτη φορά έφυγε από την Ελλάδα, πρώτη φορά έφυγε από την οικογένειά του, που ακόμα και αυτά παίζουν ρόλο στο να πήξεις λίγο το κεφάλι, στο να νιώσεις λίγο μόνος σου, να νιώσεις λίγο ότι εδώ είμαι μόνο για δουλειά. Το πάλεψε, ασχολήθηκε και ο ίδιος. Λέω σε ξύνω όμως τι θυμάμαι. Πήγε καλά εκεί. Ναι. Και είχε ρίτρα 300 χιλιάρια. Και δεν πληρώθηκε από κάποιον. Μου φαίνεται πολύ παράξενο για ένα παιδί που μετά από 2,5 χρόνια έδωσε τη ρίτρα η Φενέρ 5 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή είναι και πόχα πώς θα το χάσει με 300 χιλιάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον όμως το πώς θα στηθεί. Δηλαδή τι ζητάς, κύριε Αντώνη, υποχρεωτικές παρουσίες. Στις δίνονται. Εκεί καταρχήν συζητάς, αν κάτσεις στο τραπέζι, συζητάς να δεις τι σκέφτεται η ομάδα, τι τεχνικό διευθυντή έχει, τι προπονητή έχει, για να ξέρεις ότι αν δεν παίξει ο παίκτης, δεν θα παίξει γιατί θα είναι καλός. Όχι γιατί ο τεχνικός διευθυντής θα φέρει 20 παίκτες δικούς του. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Γιατί να ζητήσεις υποχρεωτικές τέτοιο, να ζητήσεις ότι θα υπάρχουν ρήτρες με συμμετοχές. Ναι. Το αποδέχομαι. Ότι δηλαδή αν μπει ρήτρα στα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών ή για την εξέλιξή τους, ότι αν παίξει 10 παιχνίδια η ρήτρα θα είναι τόσο για εσάς, αν παίξει 30 παιχνίδια θα είναι μεγαλύτερη.
σε αυτό μπορείς να, να κάνεις τέτοιο. Θα πλήρωνες ποτέ κάποια ομάδα? Δηλαδή, ότι αν το project μου, τα, οι 5 παίκτες που σου στείλω έχουν πάνω από 25 συμμετοχές τη σεζόν, θα πάρεις και 50.000 τον καθένα? Μπορεί να, και σε, μα μπορεί να μπει και σε ποσοστό. Με 10 συμμετοχές θα πάρεις το 10% της μεταγραφής. Ναι. Αν κάνουν. Με 30 συμμετοχές θα πάρεις το 25% της μεταγραφής. Είναι κίνητρο. Γι' αυτό το λέω. Δεν τον υποχρεώνω να το βάλει. Ναι. Αλλά ξέρει ότι, ξέρεις τι, ας μου παίξει το παιδί, γιατί που ξέρεις, μπορεί και να μου δώσει την ομάδα και να μου δώσει και στην τσέπη. Ναι, από την άλλη υπάρχει και παράμετρο στο ότι άμα εγώ σου δώσω 5 παίκτες που έχω, ουσιαστικά δεν τους πληρώνεις. Γιατί εκείνη το κλειδί. Αυτομάτως το budget σου φτάνει σε ένα επίπεδο λειτουργικό, γιατί ούτε εκεί έχουν τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν είναι η πορτογαλική αγορά πολύ διαφορετική από τη δική μας. Μην κοιτάμε τώρα την Πόρτο που πουλάει ένα δεξιμπακ 50 εκατομμύρια. Γιατί με το που κάνει ένα παίκτη 5 η Πόρτο ρίχνει μια χρυσόσκονη ξαφνικά. Ναι. Έχει βρει τον τρόπο και του βάζει ένα μηδενικό. Και μην κοιτά η Μπενφίκα που έχει 65.000 κόσμο κατά παιχνίδι. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη όλοι εκεί. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει β' ομάδα στην Ελλάδα και για εμπορικού λόγου και για αναβάθμιση τη Football League. Γιατί αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει ένα πρωτάθλημα και αυτό. Μόνο τη Super League, τα άλλα είναι λίγο κωμικά. Εγώ το έφερα σε κουβέντα. Γιατί δηλαδή, θα, στο τέλος θα φτάσει να λέει ο Πάκο ότι ρε παιδιά, δίνω τόσα λεφτά σε ακαδημίες. Βγάζω παίκτες. Έχω μια ομάδα η οποία έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις. Τι θα κάνω αυτά τα παιδιά? Ναι. Δεν φωνάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρε Έλληνα παίκτη. Έχω. Μιλάμε τώρα για β' ομάδες πρότυπα Ισπανίας, ας πούμε, που θα αγωνιστούν και β' εθνική. Και σε γούντα δηλαδή που παίζουν η Μπαρσελόνα, ναι, β', Ρεάλ Μαδρίτη, β' κτλ. Μα σκέψου, είμαι εγώ ένα ιδιωτικό κανάλι. Και μου λένε έλα να αγοράσω τη Football League. Σήμερα τι θα πάω να αγοράσω? Τίποτα. Τίποτα. Λέτε, δεν θα τα αγοράσω. Φίλε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τα λέμε. Ωραία. Αν έχω Ολυμπιακό Β, ΠΑΟΚ Β, ΑΕΚ Β, Παναθηναϊκό Β, Τρίπολη Β. Ανεβαίνει το, και το επίπεδο και. Το αγοράζω. Ναι. Το Ολυμπιακό Β, ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακό Β. Έχει θέση σε πρωτοσέλιδο. Εννοείται. Θα μαζέψει 10.000 κόσμο. 10.000 κόσμο, 1.000 δεν μαζεύουν όλα τα παιχνίδια τη Football League. Όλη τη σεζόν. Συμφωνώ μαζί σου. Που λέει ο λόγο, εντάξει. Ναι. Γιατί υπάρχουν ομάδες, ξέρω εγώ, με πυρήνα, όπως είναι η Δόξα, όπως είναι η Ηρακλής, όπως είναι τέλος πάντων, που έχουν ένα πυρήνα Α. Αν βγάλουμε 2-3 από το κάδρο, ωραία, 10.000 δεν μαζεύουν όλοι οι άλλοι. Ποτέ. Στο κεσαμικό 10.000 δεν έχουν πατήσει ούτε στην αλλαγή του χρόνου ή στην ανάσταση. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δείχνει και το πόσο αντιποδοσφαιρικό είναι το περιβάλλον στην Ελλάδα από τους παράγοντες. Δεν μπορεί να έχει. Επειδή επιστρέφω στον ΠΑΟΚ, γιατί βάσει αυτού του κάναμε τη συζήτηση, δεν μπορεί να λέει ο ΠΑΟΚ ότι αν ξεκινήσει να γράφει μια λίστα με τους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες, ξεκινάει και δεν τελειώνει. Και η απόσταση αυτών των παιδιών από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, και των υπολείπων. Βλέπει ότι του ΠΑΟΚ είναι περισσότεροι. Ναι. Ναι, είναι μεγάλη. Και μετά να λέμε. Αυτά τα λέτε χάθηκαν. Χάθηκαν αυτά τα λέτε. Χάθηκαν τα λέτε, φίλε, ναι, γιατί. Γιατί έχουν ένα ποσοστό ευθύνης οι ίδιοι, αλλά έχει ένα ποσοστό ευθύνης στο περιβάλλον. Μεγαλύτερο. Ναι, μεγαλύτερο. Γιατί κουράζονται και τα παιδιά, δεν είναι δηλαδή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι ότι φτάνει άδειος όταν γίνεται μέλος της πρώτης ομάδας. Εκεί λέει τα κατάφερα. Ενώ δεν τα κατάφερε εκεί. Mm-hmm. Εκεί είναι που πρέπει να δώσει. Ότι... Πρέπει να γαζώσει. Πρέπει να δώσει. Αν νιώσει ότι τα κατάφερε επειδή έκανε, πήγε στο Α, το τίποτα πήγε στο Α για να πάει μέχρι το Ω. Δεν βλέπει την ουσία που σε όλες τις δουλειές όπως και στο ποδόσφαιρο η ουσία είναι η διάρκεια. Mm-hmm. Το να φτάσεις στο πρώτο σκαλί δεν σημαίνει ότι ανέβηκε στον κόλφο. Αλλά είναι τέτοια διαδικασία που θα πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στο κόλλο. Τέλος πάντων, όχι, δεν το πω. Θα πάει να παίξει στα δρυμίκρανα που στείλουν και τα κόρνερ. Εκεί είχα πάει και το παιδί. Τι εξέλιξη να έχει το παιδί, ναι. Άντε και φτάνει και παίρνει και μια συμμετοχή μετά στην πρώτη ομάδα. Ξέρω εγώ, τον κρατάνε σε μια προετοιμασία, έχει μια συγκυρία και. Μηδέν. Στο πηλίκο. Τέλος πάντων. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, ναι. Αλλά κομβικό θέμα. Και πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση του, ναι, ποδοσφαίρου. Όλου. Γιατί έχουμε σου λέω μια κατηγορία. Σιγά σιγά θα φτιάξει τη δεύτερη. Σιγά σιγά μετά θα πα στη γάμα εθνική. Θα πει σε διαδικά εδώ πέρα. Δεν βγαίνετε όμως με τα λειτουργικά έτσι όπως το έχουμε, το κάνουμε αλλιώς. Mm-hmm.
Ωραία, υποχρεωτική παρουσία, ξέρω εγώ, 5 παιδιών under 20. Κάνεις τρικάκια μετά. Τρικάκια, για τους αναγκάζεις να κάνουν ακαδημίες. Δεν έχει κανείς. Ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, στην γάμα εθνική, όποιος ξέρω εγώ έχει λεφτά, ανεβάζει την ομάδα γάμα εθνική. Ωραία, τι κάνουμε εκεί. Όσο έχεις, είσαι στην γάμα εθνική και μετά μόλις δεν έχεις, τελειώσετε. Τοπικό. Είναι όλα λάθος. Αλλά είναι ένα επικαταστήσεις. Τέλος πάντων. Φτάσαμε πάνω 10, ε. Πήγε πάνω 10. Φουτμπολί μας έφαγε. Εντάξει. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Στα καλύτερα σπίτια. Τι να κάνεις. Πού ήταν και εμπορική. Πού ήταν και εμπορική. Μας ζούγκησε συστημένος εκεί πέρα. Στα πεντακάθαρα έδρανα. Δημοσιογραφικά της, του Καθατζογλίου. Να τα σκουπίστε παιδιά εκεί στο Καθατζογλίο. Καμιά φορά δεν είναι κακό. Τέσσερα πλυντήρια βάλα το τζίν μου που κάθισα τελευταία φορά. Θα θυμάσαι πως ήταν, είχα στο χέρι έτσι και έβγαινε. Είχα πάει φέτος και στο Ηρακλής Ατρόμητος. Είχα πάει στο Καθατζόγλιο. Πώς είχε δεύτερο να έξι. Ναι. Μου γλύσεις, φίλε. Ναι. Και μάλιστα είχα πάει με τον υπολογιστή για να δουλέψω και μου λένε το θρυλικό, μην ανησυχείς, θα σε βγάζουμε στα γκολ μόνο. Ναι. Ωραία. Δεν δούλεψα τώρα σε καλά συγκεκριμένα. Αχιλέα, νομίζω ότι θέλω να πάμε να περπατήσουμε την πόλη. Φάμε ένα κουλούρι, γιατί δεν φάγαμε. Δούλεψε μόνο το στάκι. Α, δεν έδωσες να φάμε λίγο, ε. Δεν πρόλαβες. Εντάξει. Ναι. Αυτά, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Και εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Καλό μεσημέρι.